Μέχρι τις 22 Νοεμβρίου στον Πακού του Αζερβαϊτζάν γίνεται η COP29, η μεγάλη διακρατική συνάντηση για το περιβάλλον. Ποιο είναι το διακύβευμά τη και ποια είναι τα ερωτηματικά που προκαλεί η εκλογή Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του News 247 Κάντε γραφή για να μας βρίσκετε στο Spotify και τα Apple Podcast. Σημερινό καλεσμένο στο Explainer είναι ο Κωστή Γρημάνη, είναι από την Greenpeace. Έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω και πέρσι, με αφορμή πέρσι την COP28, φέτο έχουμε την COP29. Είναι η σύνοδο για το περιβάλλον ε, που γίνεται ε, κάθε χρόνο. Φέτο είναι στο Αζερμπαϊτζάν, είναι η πρωτεύουσα. Και νομίζω ότι ο, ο λόγος λόγο, αν, θες, αν δεν κάνω λάθο, που γίνεται αυτή η σύνοδο είναι να ελέγχει ότι αν οι προποθέσει που έχουν μπει από άλλε συνόδου, ότι αν ισχύουν όσον αφορά mm. τα νούμερα ας πούμε, που χρειαζόμαστε να, για να είμαστε σταθερά στον πλανήτη. Mm. Πόσο ανεβαίνει ας πούμε, το διοξείδιο του άνθρακα, τι γίνεται με τα, με τα ορυκτά καύσιμα κτλ. Ναι, βασικά είναι, είναι η βασική συνθήκη που ουσιαστικά επιβλέπει ότι τα κράτη που έχουν δεσμευτεί στη Συμφωνία του Παρισιού του 2015 ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι. Ναι. Δυστυχώ. Το, περιθώρι, το χρονικό περιθώριο για να μειώσουμε τι εκπομπέ μειώνεται, άρα γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Το όριο ε. ποιο είναι το 30, παραμένει. Το 30 είναι να, μειωθεί, να μειωθούν οι καθαρέ εκπομπέ κατά 50%. Με στόχο το 2.100 να έχουμε πάει σε μηδενικές εκπομπές. Και πού είμαστε βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το στόχο? Ε, δεν βρισκόμαστε σε καλό σημείο. Δηλαδή σε σχέση με το 2023 οι εκπομπές ε, τείνουν αυξανόμενες. Ε, Παρ' όλα αυτά, στην προηγούμενη διάσκεψη στο COP28 τα κράτη, α το πούμε έτσι, δεσμεύτηκαν ε, με, μία, έτσι, με ένα περίεργο λόγο να απομακρυνθούν από τα ορυκτά καύσιμα και να μειώσουν τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα κατά 43% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2019 και κατά 60% μέχρι το 35% σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, δεν έχουμε μείωση, έχουμε αύξηση. Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μπει και ένα όριο του 35, πια έχει φύγει το 30. Ναι, ναι. Ε, α, ο, το 30 και το 35 γίνεται για να υπάρχει μεγαλύτερο έλεγχο και για να υπάρχει μεγαλύτερη φιλοδοξία ε, ανα πενταετία. Επίση, το 25 είναι πολύ σημαντικό χρόνο γιατί τα κράτη θα δώσουν, α το πούμε έτσι, μια αναφορά σε σχέση με του στόχου μείωση εκπομπών που έχουν. Του χρόνου αυτού. Το, ναι, του mm -hmm. χρόνου του 25, σωστά, που θα πρέπει να στοχεύουν προ το 2035. Ε, τώρα το, το επίδικο αυτή τη στιγμή είναι να δούμε ότι αυτές, αφ, αυτές οι, αναφο, οι, αναφορές, α, οι το πούμε αυτή η θα συνάδουν ουσιαστικά με ένα σχέδιο διατήρησης της μέση ε, μέσης πλανητικής θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται από τις μελέτε μελέτες Έχει, που έχουμε μέχρι πάντως, τώρα. Ήταν με την τελευταία χρονιά, το 24, κάθε, δηλαδή και ειδικό να μην είσαι, να μην είσαι καθόλου, πέναγε ένα τίτλος από μπροστά μας, ο Νοέμβριο ήταν ο ζεστότερος που είχαμε ποτέ. Ο Οκτώβριος έπιασε τρελέ θερμοκρασίε. Το καλοκαίρι ήταν το ζεστότερο καλοκαίρι που έχουμε μετρήσει ποτέ. Προφανώς αυτά συγκρίνονται με τις χρονιές από mm -hmm. τη χρονιά που έχουμε καταμέτρηση. Σωστά. Όχι, σωστά. Γιατί πολλοί σωστά. νομίζουν ότι από, το, από τότε που δημιουργεί Όχι, όχι. Γιατί... Ε, Είναι από τότε που έχουμε, ε, α το πούμε έτσι, ε, καταμετρήσει ε, σε χρονό με το χρόνο. Ε, και ναι, και το 23 για παράδειγμα είχαμε τους, ε, τις υψηλότερες θερμοκρασίες το καλοκαίρι, πάλι το, το καλοκαίρι του 24 ήταν το θερμότερο, τι είναι το 24 είναι το, θερ, ο, θε, το, θερμότερο έτος από τότε που μετράμε, τη μέση πλανητική θερμοκρασία, οπότε και εκτός από αυτό έχουμε προφανώς και ε, ένταση στην εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, έτσι, με το τελευταίο που γνωρίζουν όλοι και όλες, ε, αυτό που έγινε στη Βαλένθια. Ε, τώρα, η 28 είχε γίνει στο, στο, στα Εμμυράτα, ήταν η mm -hmm. Σωστά. Τώρα στο Αζερβαϊτζάν είναι δύο χώρε που παράγουν ορυκτά καύσιμα και Ακριβώ. Υπάρχει κάποιο συμβολισμό εκεί σε αυτό. Κοίτα, θα, ε, στη θεωρία, αν ήμασταν πολύ καλοί στο να ας το πούμε έτσι, κάνουμε τη θεωρία πράξη, θα έλεγε κανεί ότι είναι χώρε οι οποίε συνεισφέρουν στο πρόβλημα και στην επιδείνωσή του, θα έπρεπε να, έχουν, να αναλάβουν και μέρο τη ευθύνη και άρα να συμμετέχουν και στο διάλογο. Ωστόσο. Ε, η επίκριση που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια είναι ακριβώ ότι επειδή είναι χώρε πετρελοπαραγωγικέ που φαίνεται και από τα σχέδια των εκπομπών που καταθέτουν ότι όχι μόνο θα μειώσουν τι εκπομπέ αλλά θα αυξήσουν ουσιαστικά το πορτφόλιο που έχουν σε ορυκτά καύσιμα είναι ε, το λιγότερο υποκριτικό. Ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο πρόεδρο του, του Αζερβαϊτζάν που στι ενακτήριε δηλώσει το κόπηγε και είπε ότι. Τα ρηκτά καύσιμα ουσιαστικά, οι χώρε που τα διαθέτουν και μπορούν να τα διαχειριστούν, να τα εξάγουν και να τα παράγουν είναι δώρο Θεού. Άρα, ε, επίση συμβολικό δεν ξέρω αν είναι αλλά ε, Μπακού, Αζερβαϊτζάν έχει αυτό το συμβολισμό. Ε, Α το πούμε έτσι, ο, to, to keep the fire, πώς ναι. το, να το πούμε έτσι, με ένα συμβολισμό με φωτιές κατά την είσοδο στο κοπ το οποίο έχει ένα συμβολισμό σε σχέση με τη χρήση των ορεικτών ε, καυσίμων. Εντάξει, προφανώς είναι και, πέρα από τις εργα... οργανώσεις που συμμετέχουν, mm -hmm. τα κράτη και τα λοιπά, είναι και ένας ε, χώρος που γίνεται και πολύ λόμπινγκ φανταζόμαστε. Είναι ουκά. πολύ λόμπινγκ, ακριβώς αυτό που έγινε πέρυσι με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, δηλαδή υπήρχαν εκπρόσωποι ε, του λόμπι της εξορεικτικής βιομηχανίας και των ορεικτών καυσίμων, γύρω στα 2.500 άτομα, Πολλέ οργανώσει φέτο έκαναν έκκληση στο, στον Ευρωπαϊκό Επίτροπο, τον νέο εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Επίτροπο για το Κλίμα, ούτω ώστε να, μιωθ, να μην ε, συμμετέχουν ε, εκπρόσωποι του λόμπι των ορεικτών καυσίμων. Ε, ταυτόχρονα όμω βλέπουμε ας πούμε, σε αναφορέ και σε ρεπορτάζ που έχει βγάλει το BBC ότι κατά την, ε, το ξεκίνημα της, ε, των διαπραγματεύσεων. Ε, στελέχη εταιριών από το Αζερβαϊτζάν που προσπαθούν να κλείσουν συμφωνίε για νέα, για νέα συμβόλαια των καυσίμων. Οπότε, ναι, θα λέγαμε ότι το λιγότερο και ειδικά σε μια χώρα που έχει επικριθεί πάρα πολύ και για τον περιορισμό, α το πούμε έτσι, του, του δημόσιου λόγου και των, ελευθερίας. Ε, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων. Yeah, και προσπαθεί με διάφορους τρόπους συνέχεια να κάνει ένα άνοιγμα προς τη Δύση με, ε, με, με διάφορες εκδηλώσει αθλητικέ μεγάλε κτλ. Σωστά, σωστά. Ήδη δηλαδή υπήρχαν και πρώτες, ας το πούμε έτσι, συλλήψει ε, ανθρώπων που διαμαρτύρονταν για το που πάει η κατάσταση. Να, να σου κάνω μια αφελή ερώτηση. Ε, δεν υπήρχε μια τάση, μια αίσθηση. Ότι κάπω με το πετρέλαιο δουλεύουμε προ το τέλο του. Και αντίθετα βλέπουμε ότι. Οι, όχι καν δουλεύουμε προ το τέλο του, αλλά το πετρέλαιο καλά κρατάει. Ναι, ναι. Ένα πολύ. Σωστή. Δηλαδή και βλέπαμε και οι χώρε, α πούμε, Σαουδική Αραβία, mm. τα Εμμυράτα κτλ., mm. Ντουμπάι και όλα αυτά, το Κατάρ, ότι αντί να δίνουν έντονο την έμφαση πλέον στην ανάπτυξη προ τον τουρισμό. Ναι. ώστε σιγά σιγά ότι αν το, το πετρέλαιο δεν θα το έχουμε ανάγκη, να έχουν βρει μια άλλη άκρη ώστε να έχουν έσοδα. Ναι, είναι οξύμορο το σχήμα. Θα, δώσω, θα σου δώσω δύο παραδείγματα. Ε, με πρόσφατε μελέτε του Ευρωπαϊκού Οργάνου ουσιαστικά για τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών ενέργεια στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, φαίνεται ότι αν ακολουθήσουμε, α το πούμε έτσι, ένα. Τί, ένα πρόγραμμα, το Repower You που έχουμε πει, που ουσιαστικά βγήκε ούτω ώστε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό αέριο, αν, αν τηρούσαμε αυτό το, το πρόγραμμα, ουσιαστικά μας λέει η συγκεκριμένη μελέτη ότι οι, οι ποσότητε αερίου για χρήση και κατανάλωση που εισάγουμε είναι πολύ λιγότερες από τις εγκαταστάσεις που έχουμε και που σχεδιάζουμε. Άρα αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται μόνο στις χώρες ε, ορεικτών καυσίμων της παραγωγούς εννοώ, παρατηρείται γενικά δηλαδή και όπω είπε ένα πολύ σοφό συνεργάτη μα, που είναι χρόνια στο κουρμπέτι όπω λέμε, είναι η τελευταία ας το πούμε έτσι, ευκαιρία τέτοιων εταιριών να βγάλουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν. Ε, χωρίς βέβαια να, να αναλάβουν τη, τη, την ευθύνη για τη ζημιά που, που συνεχίζουν και προκαλούν. Αυτό είναι το, το στίχημα. Ναι, τα πράγματα δεν είναι, δεν είναι αισιόδοξα, ειδικά τώρα χωρίς να βάζω, στο πούμε έτσι, στο να κάνω πολιτική κρίση, αλλά ξέρουμε και με, το, με την επανεκλογή του Προέδρου του Τραμπ στη, στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων με βάση το ιστορικό του ότι αν αποτραβηχθεί και οι, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε από τη Συμφωνία του Παρισιού το κομμάτι ας το πούμε έτσι της προσπάθειας μείωσης των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο θα πάει πίσω. Ναι. Η, ε, να πριν πάμε στον Τραμπ η Ευρώπη τι λέει γι' αυτό γιατί α πούμε άκουσα και τον ε, Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη mm -hmm. να λέει η τα που Έβγαλε είναι ότι μένουμε πιστοί στην προσπάθεια τη Ευρώπη για την πράσινη μετάβαση κτλ., mm -hmm. ότι αυτό πρέπει να είναι το σχέδιο από εδώ και πέρα. Ναι, αυτό εν μέρη είναι. Ε, πολλά μπορώ να πω για τον Κυριακό Μητροτάκη, αλλά αυτό εν μέρη που είπε ότι η ναι, Ευρώπη δεν είναι μόνη τη με την έννοια ότι τη αναλογούν μόνο το 6% των παγκόσμιων εκπομπών είναι, είναι σωστό. Παρ' όλα αυτά, ε, κάθε χώρα και κάθε ήπειρο έχει ευθύνη. Γιατί οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα είναι προστιθέμενε στι προηγούμενε. Άρα, ε, ακόμα και η Ελλάδα που έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό ε, συνεισφορά στο ευρωπαϊκό ποσοστό εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, θα πρέπει και η Ελλάδα να τι μηδενίσει. Άρα, ναι, η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη να είναι ηγέτη στην προσπάθεια καταπολέμηση τη κλιματική κρίση. Αλλά παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να, να μην βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα που είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία. Ε, αλλά αυτό που θα έλεγα σε αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκη, γιατί είπε ε, κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι θα πρέπει είμαστε όλοι, είπε, στη, στην ενεργειακή μετάβαση και στην πράσινη μετάβαση. Αλλά θα πρέπει η ενεργειακή μετάβαση να την αποδέχονται οι πολίτε και να μπορούν ε, και να είναι οικονομικά, α το πούμε έτσι, για τι επιχειρήσει. Εγώ θα το αντέστραφα και θα έλεγα. Θα πρέπει να μπορούν να είναι οικονομικά βιώσιμε για τον το πολίτη και να την αποδέχονται οι επιχειρήσει. Άρα, στο επίκεντρο πολίτη και μετά οι επιχειρήσει. Και το λέω γιατί ο ίδιο είπε και στο, στη συνέντευξή του στο Bloomberg ότι είναι ε, υπέρμαχο και του ελεύθερου εμπορίου. Άρα, όταν έχει μια τέτοια συνθήκη με το ελεύθερο εμπόριο, ξέρουμε ότι τα ορεικτά καύσιμα είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Ξέρουμε ότι γίνονται διάφορε συναλλαγέ ε, με κύριο μέλημα το κέρδο. Άρα, ε, το κομμάτι προστασία, ειδικότερα των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο παγκόσμιο ενότο, είναι σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Ε, τώρα,. Να, να πάμε στον Τραμπ. Ο Τραμπ δεν αναφέρει σχεδόν σε όλη την την εκστρατεία του, δεν ανέφερε καθόλου ούτε τη λέξη κλιματική κρίση, mm -hmm. ούτε τη κλιματική αλλαγή που είναι και το πιο mm -hmm. ευγενικό ας πούμε για την περιγραφή. Mm -hmm. Συνήθω όλα αυτά τα περιγράφει ω ακραία καιρικά φαινόμενα που είναι κάτι λογικό να συμβαίνει στην πλάνήτη μα. Από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ από ό,τι έχει δείξει και παλιότερα σχένεται του οργανισμού, Σχένεται τις, ε, ε, τη, τα πράγματα που χρειάζονται χρηματοδότηση από τι πλούσιε χώρε ώστε να ευνοηθούν οι φτωχότερες. Και υπάρχει, ο, υπάρχει η άποψη ότι και είπα σιγά σιγά που θα απομακρυνθούν, τουλάχιστον για όσο αυτό είναι πρόεδρο, από αυτό που ονομάζεται α πούμε ενεργειακή πράσινη μετάβαση. Αυτό τι σημαίνει από τη μία για τον mm. κόσμο, δηλαδή σημαίνει ότι και θα δώσει έτσι και να πούνε και οι Κινέζοι ότι και εμεί δεν μα ενδιαφέρει, να πούνε και οι Ινδύοι δεν μα ενδιαφέρει. Τώρα μιλάω για μεγάλε mm. βιομηχανικές βιομηχανικέ χώρε. Και επίση τι σημαίνει και ω αφήγημα, δηλαδή ότι κάποιο εκλέγεται εμφατικά αγνώντας τελείως το περιβάλλον. Ναι, παρόλο που ένα, μια άλλη, ας το πούμε έτσι, ένα άλλο ξύμορο σχήμα είναι το γεγονός ότι ας πούμε, προεκλογικά είχε στο πλευρό του τη στήριξη ας το πούμε έτσι, του JFK Jr. ο οποίο είναι υποστηριχτής των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Άρα ε, έχουμε να το δούμε αυτό. Προφανώς προεκλογικά ο, ο, ο Τραμπ είπε ότι θα στηρίξω θα, θα στηρίξω περισσότερο τις, τις εξαγωγές LNG που είναι και το κύριο αν θέλεις πρόβλημα και στην Ευρώπη γιατί τώρα με τα sanctions που έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με το ρωσικό αέριο βλέπουμε πολύ, μεγάλες, πολύ μεγάλη αύξηση εξαγωγών Αμερικανικού LNG το οποίο σημειωτέων γίνεται με υδραυλική ρογμάτωση που προκαλεί διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα, σεισμούς αλλά και με, ας το πούμε έτσι, με μεγάλες συνέπειες στην υγεία των ε, κατοίκων των περιοχών ε, στις οποίες εξορίζεται το αέριο. Ε, είναι σίγουρα προβληματικό. Απ' την άλλη υπάρχει ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα από τις ΗΠΑ και αυτό είναι η, ανάπτυξη, η πολύ μεγάλη ανάπτυξη τον ΑΠΕ Μάλιστα. και το κομμάτι της τεχνολογίας. Δηλαδή ο διπλασιασμό, οι ανανεώσιμες πηγές, ας το πούμε έτσι, η αύξηση ε, επενδύσεων έχει διπλασιαστεί. Ε, παρότι βλέπουμε ένα τετραπλασιασμό στο κομμάτι που αφορά σε επιχορηγήσεις σε ορυκτά καύσιμα. Ε, μένει να το δούμε. Προφανώ ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και την τεχνολογία η οποία ε, ε, κινείται με πολύ γρήγορου ε, ρυθμού, και αυτό έχει να κάνει και με το κομμάτι τη αποθήκευση και με το κομμάτι των δικτύων. Ε, σε ό,τι αφορά αυτό το πολύ τεχνικό ζήτημα, απλά να πω ότι είναι ένα pledge ε, τη συγκεκριμένη διάσκεψη φέτο στο Αζερβαϊτζάν να επιτευχθεί ας το πούμε, Έτσι μια συμφωνία ε, για ένα πολύ φιλόδοξο στόχο σε σχέση με την ανάπτυξη των δικτύων για την παροχή ηλεκτρική ενέργεια αλλά και τη αποθήκευση. Το, στο συγκε... που και στο συγκεκριμένο πλαίσιο δεν αναφερώ τα ορεικτά καύσιμα και αυτό έχει προξενήσει πολύ ε, την αντίδραση ορισμένων ε, χωρών και αυτό είναι λογικό. Οπότε όλα μένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν και στη γεωπολιτική σκακέρα γιατί μην ξεχνάμε ότι τα ορεικτά καύσιμα συνδέονται και με αυτό πάρα ναι. πολύ έντονα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Μπορεί να είναι και ιδέα μου ότι το μήνυμα πλέον ας πούμε, το οικο της οικολογίας που το λέγαμε mm -hmm. παλιά που ήταν τα, τα οικολογικά, τα πράσινα κόμματα mm -hmm έχουν μια αδυναμία πλέον να προσελκύσουν νέου ψηφοφόρου. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται σε όλη. Ναι, και αυτό. Και, και, αυτό, δηλαδή, τη στιγμή που βλέπει κάθε μέρα, ε, από όπου και να. Αν πάρει το. και κοιτάξει τι ειδήσει, mm -hmm. υπάρχει μια είδηση από τον πλανήτη μια καταστροφή που, που, μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την κλιματική κρίση. Mm -hmm. Αυτό βλέπουμε να μην επηρεάζει τόσο πολύ τον κόσμο. Αυτό δηλαδή φταίει ο κόσμο ή φταίνει και, ας πούμε, και οι άνθρωποι που εκπροσωπούν αυτόν τον πολιτικό χώρο που δεν μπορούν να του πείσουν κιόλα. Ναι. Mm -hmm. Ε, εντάξει, είναι πολύ σύνθετη αυτή η ερώτηση ναι. που κάνει. Ε, θα προσπαθήσω να την απαντήσω λέγοντα το εξή. Ε, βλέπουμε ότι ο, γενικά το civic space, γενικά το κομμάτι εξάσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μειώνεται γενικά όχι μόνο στην Ευρώπη, yeah. και σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Βλέπουμε δηλαδή πιο συντηρητικέ κυβερνήσεις κυβερνήσει να ανεβαίνουν στην εξουσία και το καθεξή. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την προτίμηση του κόσμου, προφανώ, γιατί το αφήγημα ουσιαστικά πιο αριστερόστροφων, αν θέλεις, πολιτικών. Ε, δεν έχει κάποιο αντίκτυπο στον κόσμο, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι ε, το θέμα και ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής είναι εδώ. Το ζήτημα είναι λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν χρόνια ε, για το ε, θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι πώς θα μπορέσουν να έχουν να στον κόσμο και αυτό είναι κάτι που ε, προβληματίζει αρκετά και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και γενικότερα το, το χώρο, α το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, ε, ένα, ένα μελανό σημείο αυτής της κινηματικής λογικής τουλάχιστον να τις οργανώσεις είναι το γεγονός ότι ε, πολλές φορές ενδεχομένως να μην επικοινώνησαν σωστά τα μηνύματα για την πράσινη μετάβαση ε, επίσης η πράσινη μετάβαση σε πολλά ε, κομμάτια της ακόμα και στην Ελλάδα δεν έγινε με τον τρόπο, δεν έγινε δίκαια ή δεν συνεχίζει να γίνεται δίκαια και προφανώς επειδή μπαίνουν. Πάντα στο κομμάτι τουλάχιστον τη ενέργεια και τα μεγάλα συμφέροντα μέσα, προφανώ και το οικονομικό είναι ένα τέτοιο ζήτημα. Ε, η πράσινη μετάβαση δεν γίνεται με δίκαιου όρου και με τη συμμετοχή της, της, των, των πολιτών και των τοπικών κοινων κοινότητών, και αυτό το βλέπουμε, ας πούμε, σε μεγάλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν από 2-3 χρόνια ότι ο κόσμο είναι δύσπιστο στο κομμάτι ότι αυτό που παρατηρούμε πλέον είναι, είναι όλα κλιματική κρίση. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε, OK, να στραφούμε στο κομμάτι τη προσαρμογή, αλλά συζητάγαμε και πριν ξεκινήσουμε τη, εδώ τη, την κουβέντα μα ότι Πώ θα γίνει αυτό ας πούμε, σε ένα Δήμο ή σε, σε μια περιφέρεια όπω η Αττική που είναι χτισμένη, όλα τα ρέματα έχουν χτιστεί, με πάρα πολύ δύσκολα ερωτήματα. Αυτό που καταλήγω εγώ να πω χωρί να έχω όλε τι απαντήσει είναι ότι ε, για να μπορούμε να μιλάμε δικαίω για χρηματοδότηση για την προσαρμογή, για να, να προχωρήσει, α πούμε έτσι, πάρα πολύ γρήγορα και αυτό το κομμάτι, δεν μπορούμε να είμαστε από αυτά τα κράτη τα οποία συνεισφέρουμε στο, στο πρόβλημα. Και τι εννοώ με αυτό. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να μιλάμε για ενεργειακή μετάβαση, για πράσινη μετάβαση, δίκαιη μετάβαση. Και για εξόριξη παράλληλα. Και για εξόριξη αερίου και πετρελαίου στα ελληνικά μα ύδατα και για νέε εγκαταστάσει αερίου, τι οποίε σημειωτέων, αν δει κανεί μελέτε τη τελευ τελευταία διετία, βλέπει ότι η χωρητικότητα, η δυναμικότητα αυτών των εγκαταστάσεων είναι κάτω από το 35%, όταν ο μέσο όρο στην Ευρώπη είναι γύρω στο 50%. Άρα το να σχεδιάζει καινούριε τέτοιε εγκαταστάσει πραγματικά ποιον συμφέρει, δεν ξέρω. Και παράλληλα πρέπει να δούμε και το κομμάτι ας το πούμε έτσι, πολιτικών και νομοθεσίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε πώ θα γίνει αυτή η μετάβαση με το μικρότερο δυνατό κόστο για τον πολίτη και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο δυνατό όφελο για τον πολίτη. Έτσι? Γιατί προφανώ σε επίπεδο σε νομοθεσία ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προωθήσει ε, νομοθεσίε που θα ενσωματωθούν στα εθνικά δίκαια προκειμένου να προχωρήσει αυτό το, το πράγμα. Αλλά πρέπει να δούμε και να ερμηνεύσουμε ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη. Και, και κάθε διαφορετική χώρα. Δεν θέλω. μπορούμε, και αυτό α το πούμε έτσι, θα έλεγα ότι ήταν και η, το κλείσιμο του ματιού του Κυριάκου Μητσοτάκη προ την Ευρώπη, ότι ε, θα πρέπει να γίνει ρε, ρεαλιστικά. Ναι, οκ, okay, να γίνει ρεαλιστικά, αλλά για να γίνει ρεαλιστικά δεν μπορούμε να μιλάμε για νέε. Ε, υποδομέ σε ορυκτά καύσιμα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που εισραίουν εκεί πέρα και σε τελική ανάλυση θα τα πληρώσει ο, ο, ο καταναλωτή με πρώτο και κύριο τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Α αφήσουμε αυτό το παράγοντα έξω από την εξίσωση και α αρχίσουμε μετά να δούμε πώ ε, θα ξεκινήσουμε, πώ η ενεργειακή μετάβαση θα γίνει με όσο το δυνατόν πιο, δίκαιο, πιο δίκαιου όρου ε, και με το μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη, όχι τις εταιρείε. Οι εταιρείε θα πρέπει να συμμορφωθούν. Ένα έτοιμα πολύ κεντρικό σε αυτό το κόπι είναι ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένα, ένας νέος ποσο, ποσο, συλλογικός ποσοτικοποιημένος στόχος που ουσιαστικά ε, θα δώσει χρήματα και πόρους σε κράτη και σε ευάλωτες κοινωνίες που βάλλονται περισσότερο από τη, την κλιματική αλλαγή. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους ε, συλλογής πόρων και από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα από τους μεγάλους ε, ριπαντές. Και Μάλιστα. αυτό το πράγμα είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να πρωτοσταθεί και η Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά στα εγώ. Ήταν ο Κωστής Γρημάνης, εκπρόσωπος της Greenpeace. Στον ήχο ο Γιάννης Βασιλιάδης. Ακούτε το Explainer, το podcast του News 24-7 στο Spotify και το Apple Podcast.